Όπως επίσης να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο και όλα τα μέλη της Δημοτικής Συμβουλίου του Δήμου Χριστού, γιατί σήμερα είμαστε εδώ όχι για ένα ευχάριστο γεγονός, για μια ευχάριστη συζήτηση, αλλά για μια συζήτηση που μας θλίβει όλους. Προκαλεί οργή, στεναχώρια, απογοήτευση, μια μίξη συναισθημάτων, το οποίο φαντάζομαι δημιουργήσει σε όλους, στο άκουσμα ενός θλιβερού γεγονότος, το οποίο δεν έχει λογική. Είναι καταδικαστέο με τον πιο σκληρό τρόπο από όλους μας, από κάθε λογικό άνθρωπο που γνώριζε ή δεν γνώριζε το συγκεκριμένο παιδί. Που γνώριζε ή δεν γνώριζε το συγκεκριμένο και τη συγκεκριμένη οικογένεια. Τι κάνει προσωπικά να γνώριζε και το παιδί και την οικογένεια. Και ένα πράγμα που με ενοχλεί, με στεναχωρεί και με συγκλονίζει. Σήμερα η συζήτηση γιατί γίνεται. Ζήτησαμε να βρεθούμε εδώ για να ακούσουμε όλες τις απόψεις στο πιο υπεύθυνο τοπικό όργανο αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου και να συνεχίσουμε τα βήματά μας, ευρισκόμενος εδώ με διπλή ιδιότητα, όπως ξέρετε. Φυσικά ως Δημότης Χριστού, αλλά και ως μέλος της κυβέρνησης. Βεβαίως δεν είμαι υπουργός της Ειδικής Προστασίας, αλλά αυτό δεν μου στερεί το δικαίωμα να αναλάβω κομμάτι της ευθύνης που μου αναλογεί και αφορά την περιοχή μας. Και αυτό που γίνεται, να γίνεται ακόμα καλύτερα. Αυτό που γίνεται από τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, στο τοπικό επίπεδο, να γίνεται ακόμα καλύτερα. Δεν θα πρέπει πουδενή να μηδενίσουμε το έργο το οποίο παράγεται από τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας στο τοπικό επίπεδο. Θα ήταν λάθος. Είναι, ξέρετε, μια τάση που διαμορφώνεται να μηδενίζουμε πολύ εύκολα οτιδήποτε σημαίνει σε μια περιοχή με αφορμή ένα γεγονός το οποίο ομολογουμένως είναι συγκλονιστικό. Την ίδια ώρα όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε τα όσα θετικά γίνονται και να δούμε ποιος είναι ο στόχος, ποιες είναι οι προτεραιότητες, ποιες είναι οι ανάγκες, ώστε να κάνουμε το έργο σας καλύτερο για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη και πιο ασφαλής. Εγώ δηλώνω πρώτα απ' όλα διαθέσιμος με τη δυνατότητα που μου δίδεται συμμετέχοντας στην ελληνική κυβέρνηση να κάνουμε το αυτονόητο για τον τόπο μας. Αφού είμαι στην περιοχή αυτή, να πετανεύσει η λογική, η τάξη, η ασφάλεια, η νοικοκυροσύνη και να μην υπάρχει ο φόβος, η ανασφάλεια, η αγωνία, η αβεβαιότητα την επόμενη μέρα.